πριν από 16 χρόνια περίπου, δημιούργησα τις συνταγές παρέας, οι οποίες αργότερα γίνανε cookpad. Είμαστε η μεγαλύτερη παγκόσμια κοινότητα από ερασιτέχνες μάγειρες, κόσμο που αγαπάει πάρα πολύ τη μαγειρική και θέλει να μοιράζεται με τους άλλους την αγάπη του αυτή, ή κόσμο που ψάχνει να δει τι θα μαγειρέψει, ή κόσμο που θέλει να μάθει να μαγειρεύει. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τον κόσμο στην προσπάθειά του αυτή, να του δώσουμε λύση για το τι θα φάω σήμερα, τι θα φτιάξω, τι θα μαγειρέψω σήμερα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ψωμάκια, αφράτα, που είναι ιδανικά για σάντουιτς, ή για μπέργκερ, ή για hot dog, ό,τι θέλετε να κάνετε. Δουλεύω από το σπίτι όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή πάνω από 18 ίσως χρόνια τώρα. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει τώρα με το lockdown δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την καθημερινότητά μου όσον αφορά τη δουλειά. Έχω γραφείο στο σπίτι, έχω δηλαδή ένα συγκεκριμένο δωμάτιο το οποίο είναι το γραφείο μας. Λέω μας γιατί και εγώ και ο σύζυγός μου δουλεύουμε από το σπίτι. Είμαστε μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Φροντίζω να έχω μια συγκεκριμένη ρουτίνα, να έχω ωράριο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να βγει πραγματικά. Επίσης, όλη μου η ομάδα δουλεύει από το σπίτι, κάτι που δεν συνέβαινε στις υπόλοιπες κούπα, στις κούπα στις άλλες χώρες, και τώρα που αναγκαστικά δουλεύουν όλοι από το σπίτι, χρειάστηκε, ένα από τα πράγματα που χρειάστηκε να κάνω ήταν να τους υποστηρίξω δίνοντας τους συμβουλές, με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, για το πώς θα καταφέρουν να κάνουν πιο εύκολα τη μετάβαση αυτή και να δουλεύουν όλοι από το σπίτι. Εδώ που τα λέμε, έχει αλλάξει λίγο η δουλειά μας το τελευταίο διάστημα, με το lockdown δηλαδή, γιατί έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι σπίτι του και μαγειρεύει. Οπότε έχουμε πάρα πολύ κόσμο που κάνει τα πρώτα του βήματα στη μαγειρική και είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Και δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, θα κάνουμε ψωμί χωρίς μαγιά και χωρίς ζύμωμα. Το πιο εύκολο ψωμάκι του κόσμου. Το μαγείρεμα έτσι κι αλλιώς είναι μια ψυχοθεραπεία. Και πόσο μάλλον το ζύμωμα. Παγκοσμίως έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στο πόσα ψωμιά φτιάχνει ο κόσμος και νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Πέρα από τη δουλειά μου όμως, η καθημερινότητα υπόλοιπη έχει αλλάξει αρκετά. Έχω δύο παιδιά, μεγάλα, είναι 18 και 20 χρονών, το οποίο βέβαια είναι στο σπίτι μαζί μας όλη μέρα. Έχουν αναλάβει το μαγείρεμα, δεν μαγειρεύω εγώ τα μεσημέρια, αυτό έχει αλλάξει και είναι σούπερ, μπράβο παιδιά, κάνω και φανταστική δουλειά. Για τα παιδιά βέβαια είναι μεγάλη αλλαγή, ο Γιώργος σπουδάζει σε πανεπιστήμιο στην Αγγλία και ήρθε εδώ νομίζοντας ότι ήρθε για λίγες εβδομάδες και συνειδητοποίησαμε ότι θα μείνει μέχρι τον Οκτώβριο. Η Ιωάννα πάει τρίτη λυγείου και προφανώς η καθημερινότητά της έχει έρθει τα πάνω κάτω. Εμείς από την άλλη δεν βλέπουμε πια συγγενείς και φίλους παρά μόνο από βιντεοκλήση. Επίσης δεν μπορούμε να πάμε στο εργαστήριο που πηγαίναμε τα απογεύματα για να φτιάξουμε ξύλινες κατασκευές, γιατί μένουν τα παθητικά μου εκεί, οπότε δεν μπορούμε να πάμε. Αυτή την εποχή θα είχαμε και αρκετούς ποδηλάτες μακρινών αποστάσεων που φιλοξενούμε μέσω του warm showers. Όλοι αυτοί που κάνουν διαδρομές μεγάλες και περνώντας από εδώ τους φιλοξενούμε για ένα βράδυ. Αυτή την εποχή κανονικά θα είχαμε αρκετούς. Πλέον φυσικά δεν έχουμε κανέναν. Ευτυχώς η δασκάλα μας της γιόγκα κάνει online μαθήματα, οπότε τα απογεύματα έχουμε μία ωρίτσα που κάνουμε γιόγκα. Κάτι είναι και αυτό. Σίγουρα τα πράγματα είναι περίεργα, δύσκολα, πρωτόγνωρα, και πιστεύω ότι και η επόμενη μέρα θα είναι εξίσου δύσκολη και πρωτόγνωρη. Όμως, επειδή είμαι και αισιόδοξο άτομο, έχω πραγματικά ελπίδες ότι θα βγουν και καλά πράγματα από όλη αυτή την εμπειρία. Για αρχή, κάτι που με αφορά εμένα πολύ, είναι αυτό το γεγονός ότι ο κόσμος έμεινε στα σπίτια του
και άρχισε να μαγειρεύει περισσότερο. Αυτό που πάντα ήθελα ήταν να μάθει ο κόσμος ότι το μαγείρεμα δεν είναι κάτι δύσκολο. Το μότο μου ήταν πάντα «Όλοι μπορούν να μαγειρέψουν».